Ούτε σήμερα κατάφερε η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας να πάρει την νίκη κόντρα στον Πανιόνιο, καθώς παρά το γεγονός ότι απέδωσε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του οποίου προηγήθηκε με 11 πόντους διαφορά, τελικά επέκυψε στην πίεση των Κιανέρηθρων στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη την τρίτη ήττα σε ισάριθμα μάτς στην Α1 εθνική κατηγορία, χάνοντας με 84-87. Τίποτα δεν προμείνει πάντως, με βάση την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, ότι το τέλος θα έβρισκε την ομάδα της Νέας Σμύρνης να δραπετεύει με το ροζ φύλλο αγώνα από το κλειστό της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμοχλου. Η Καβάλα, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Γκαγκαλούδη, ο οποίος στην επιστροφή του στην Καβάλα πέτυχε 23 πόντους, βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και έκλεισε με σκόρ 22-12. Ένα ξέσπασμα του Πανιωνίου, ο οποίος έτρεξε στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου ένα σερί 11-2, έφερε τους Νεοσμυρνιώτες τον ένα πόντο πίσω από την Καβάλα. Κάπου εκεί όμως ο Γκαγκαλούδης πήρε την ομάδα από το χέρι και με 11 πόντους, συνεπικουρούμενος από τους 6 πόντους Στεφανίδη, της έδωσε μια διαφορά ακόμη και 13 πόντων, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το οποίο και ολοκληρώθηκε με τους Αργοναύτες να προηγούνται με 11, 43-32. Η εικόνα δεν άλλαξε δραματικά μέχρι και τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, καθώς η διαφορά συνέχισε να παίζει μεταξύ 9 και 11 πόντων. Κάπου εκεί όμως η τύχη και η αυτοσυγκέντρωση έλειψαν από την Καβάλα και ο Πανιώνιος με ένα σερί 13-3, το οποίο προέκυψε από 3 γκολ φάουλ, από τα οποία επέκτες του Θανάσης Κουρτόπουλου πήραν τους μέγιστους δυνατούς πόντους, βρέθηκε να προηγείται 52-53. Η Καβάλα προσπάθησε να ανακτήσει τη διαφορά που είχε δημιουργήσει ως εκείνη την ώρα, όσο στο τελικό 63-63 της τρίτης περίοδου προμείνει ένα φινάλε που δεν ενδεικνύει το Γεωκαρδιακούς. Και πράγματι, ο Πανιώνιος, έχοντας μπροστάρι του τον Παπά που πέτυχε 32 πόντους, κατόρθωσε να προηγηθεί ακόμη και με 5 πόντους διαφορά, 67-72 και 70-75. Η Καβάλα ανέκτησε προς στιγμή το προβάδισμα με ένα σερί 9-2. Ωστόσο, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η ομάδα του Κρις Χουγκάς θα είχε τα ενία του αγώνα. Και αυτό γιατί ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε την ψυχραιμία των παικτών και ειδικότερα του Παπά από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και την αντίστοιχη έλλειψη ψυχραιμίας από πλευράς των παικτών της Καβάλας, καθώς οι Στεφανίδης και Γκαγκαλούδης είχαν 3 χαμένες ελεύθερες βολές, ενώ ο Μίτροβιτς αστόχησε σε lay-up 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ενώ το σκορ ήταν 80-82 υπέρ του Πανιωνίου. Στην τελευταία επίθεση και ενώ το σκορ ήταν 84-87, ο Γκαγκαλούδης κέρδισε φάουλ 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά αστόχησε στις 2 βολές. Ο Πανιώνιος κέρδισε το αμυντικό rebound και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική νίκη σε μια έδρα που ξέρουμε ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εδώ. Το ότι η Καβάλα έχει ξεκινήσει με 0-2 είχε περισσότερο κίνητρο και χαίρομαι που κάνουμε μια τέτοια ανατροπή. Κρατάμε το δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε ωραίο μπάσκετ σε κάποιες στιγμές. Όποιος νομίζει ότι η Καβάλα με 0-2 ή με 0-3 θα πέσει. Ή άμα ξεκινούσαμε με 3-3 θα βγαίναμε στην Ευρωλίγκα. Ίσως δεν παρακολουθεί χρόνια μπάσκετ. Ομάδες δεν χτίζονται ούτε από τη δεύτερη αγωνιστική, ούτε πέφτουνε, ούτε σώνονται από την τρίτη αγωνιστική. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή, μέσα σε μια εβδομάδα, ήρθανε 2 καινούργια πρόσωπα, εγώ και ο Γκράντι. Σε μια εβδομάδα επίσης φύγανε 2 πρόσωπα, ο Φίαρς και ο Νάναλη. Χτύπησε ο Νίκος Στυλιανού. Βγήκανε άλλες 2 περιπτώσεις τραυματισμών μέσα στη εβδομάδα που κάναμε 8 και 9 άτομα προπόνηση. Δεν είναι τόσο ρόδινα και τόσο απλά όσο το νομίζουν κάποιοι. Πρώτα για το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ δυνατό, όπως το περιμέναμε. Όποιο παίκτη μας και αναρωτήσετε, ακριβώς αυτό τους είπα, ότι δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Ήξερα ότι σήμερα θα δούμε μια ομάδα μπροστά μας ψυχωμένη, έτοιμη να παλέψει, να εκμεταλλευτεί μια πολύ καλή έδρα, από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Και να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι να καλύψει την ήττα του πρώτου, της πρώτης αγωνιστικής. Εντάξει, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν το είχαμε καταλάβει και για μία ακόμη φορά αυτοί που δεν το είχαν καταλάβει και δείχνουν να εκπλήσονται λιγάκι έτσι από τις έδρες τις ελληνικές είναι οι ξένοι μου, οι Αμερικάνοι μου, πλην του Λάντου, του Μίλμπουρν. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω συγκεντρωθήκαμε πάρα πολύ. Κάναμε μόνο 4 λάθη σε σχέση με τα 12 που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολύ καλύτερο διάβασμα στην επίθεση, στα post-up και στις συνεργασίες. Και βέβαια αυξήσαμε πάρα πολύ τα rebound. 3 καθοριστικοί παράγοντες που νομίζω ότι μας δώσαν τη νίκη. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς θέλαμε να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από τα 2 πρώτα. Ο Πανίνος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά και ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά ήταν ψυχωμένα, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, και μπήκαν να το παλέψουν μέχρι τέλος, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Για μας
Σίγουρα δεν είναι καλό που έχουμε ξεκινήσει με τις τρεις αυτές ήττες, κυρίως η ήττα της πρώτης αγωνιστικής, η οποία όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί, και δεν θέλω να δικαιολογώ τον εαυτό μου, δικαιολογώ τα παιδιά αυτά, που για πρώτη φορά όχι απλά είναι νέα, αλλά μπαίνουν σε γήπεδα της Α1,